Έλα, Λία. Έχω πάρει μαζί μου ήδη. Ναι. Γαλότσες. Ναι, κοιτάξτε, έχω πάρει ήδη μαζί μου γαλότσες, αδιάβροχα, τα πάντα. Είμαι πανέτοιμη. Πανέτοιμη. Περιμένω ότι η κακοκαιρία να έρθει. Χθες μίλησα με τον κύριο Γιαννόπουλο. Μου έστειλε όλες τις εφαρμογές που είναι έτσι αξιόπιστες και δίνουν live μετάδοση που έχει κεραυνούς, που έχει χαλάζια. Και να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν τα ήξερα αυτά, εννοείται. Και τα παρακολουθώ από το πρωί. Στη Θεσσαλονίκη, καταρχάς, να πούμε ότι χθες, νομίζω και στη Χαλκιδική, ακούσαμε να χτυπάει στο κινητό μας το 112. Περιορίζεται φυσικά τις μετακινήσεις σας για σήμερα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα το πρωί, δηλαδή από τις 8 η ώρα περίπου μέχρι και το μεσημέρι. Μετά θα κατέβει πιο κάτω αυτό το σύστημα. Τώρα το βλέπω να πλησιάζει τη Χαλκιδική εκεί προς την κεντρική προς τον Πολύγυρο. Μέχρι στιγμής έχω μιλήσει με την πυροσβεστική, δεν έχουμε κάποια κλίση εκεί. Τώρα να ευχηθούμε να μην είναι τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα όσο μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι. Κάπως τέλος πάντων ερχόμενο κατά εδώ αυτό το συστηματάκι λίγο να χαλαρώσει. Γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ κεραυνική δραστηριότητα και έχουμε και δυστυχώς πρόσφατα και τον θάνατο του κοριτσιού εκεί στο Ποσίδι που πραγματικά μας συγκλώνησε όλους μας. Ας ελπίσουμε ότι και να γίνει τέλος πάντων να έχουμε μόνο υλικές ζημιές και όχι πάρα πολύ σοβαρές.